Εμείς κατά, κύριε Βασιλάκο, ξέρω, μιλάω σαν ραδιοταξί Σπάρτης. Mm-hmm. Είμαστε κατά της πεζοδρόμησης. Mm-hmm. Θα σας πω λίγο, αν μου επιτρέπετε, ένα λεπτό από το χρόνο σας. Mm-hmm. Το 2003 εμείς φύγαμε από τις πιάτες τότε, αν θυμάται ο κόσμος, που ήταν στο μέση στα παρτέρια, mm-hmm. για το καλό της πόλης. Δόθηκε από το Δήμο μία στάθμευση στα ταξί 32 θέσεων με αυτοκίνητα 60 στη δύναμη, 62 ταξί είχαμε και μας δώσαν 32 θέσεις, γιατί είχαμε δουλειά τότε και δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Λείπαν τα περισσότερα αυτοκίνητα για να γίνει η ελεγχόμενη στάθμευση. Mm-hmm. Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, βλέπετε ότι η ελεγχόμενη στάθμευση δεν υπάρχει. Mm-hmm. Δεν υφίσταται, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί ο Δήμος να την εφαρμόσει. Mm-hmm. Εμείς, και ζητάμε και από τον κόσμο συγγνώμη, βλέπετε πολλές φορές κλείνουμε το δίπλο παρκάρμα γιατί δεν έχουμε θέση στάθμευσης. Mm-hmm. Αντί λοιπόν στα προβλήματα τα δικά μας να θεί ο Δήμος και να πει τι πρόβλημα έχουμε, τα ταξί κάποια στιγμή κλείνουν το δρόμο και δεν έχουν δουλειά. Πόσες θέσεις έχουμε δώσει, 30. Να μεγενθύνουμε τις πιάτες, να ελευθερώσουμε την Παλαιολόγου. Τι πρόβλημα έχουμε στα φαρμακεία, στα ξενοδοχεία, να δώσουμε θέσεις για πάρκι, να μην κλείνουμε την Παλαιολόγου. Mm-hmm. Η Παλαιολόγου είναι, και η Λυκούργου, κύριε Βασιλάκου, είναι ό,τι πιο όμορφο έχει αυτή τη στιγμή η πόλη μας. Mm-hmm. Φέρνουμε ξένους από άλλες πόλεις και μόλις μπουν και δουν αυτό το θέαμα με τους φοίνικες, αυτά τα παρτέρια, αυτά τα τεράστια πεζοδρόμια. Mm-hmm. Τι ερχόμαστε να κάνουμε, να το μετατρέψουμε την πόλη σε ένα πάρκο, σε ένα ζωολογικό κήπο. Τι ερχόμαστε να κάνουμε, πώς θα μεταφέρεται ο κόσμος. Θα μας παίρνουν εμάς οι γριούλες, οι παππούδες που έρχονται από διάφορα χωριά που δεν έχουν κινητό, θα μπαίνουν στα μαγαζιά και θα λέει ελάτε να μας πάρετε από το φαρμακείο ή από την τράπεζα, γιατί στην Παλαιολόγου και στη Λυκούργου όλα η ιατρία είναι και τράπεζες. Ναι, ναι, ναι. Όλος αυτός ο κόσμος που θα μετακινηθεί. Θα φύγουμε εμείς από εδώ, ωραία, φύγαμε. Μας πετάξαν σε δύο γωνίες της πόλης. Τι βελτιώνεται. Mm-hmm. Μία πλήθωνος γεμιστού έχουμε δίπλα από το μουσείο, mm-hmm. την οποία μπορούσαν να την έχουν κάνει κάλλιστα ένα πεζοδρόμιο, ένα πεζόδρομο. Την Αγίου Νίκονος από την Ευαγγελιστρίας μέχρι τη Λυκούργου, πάλι πεζοδρόμιο που είναι το μουσείο. Αλλά εδώ δεν υπάρχει μουσείο. Και εμείς συζητάμε για πεζοδρόμιο της πόλεως. Mm-hmm. Φανταστείτε και αν μπορείτε να δείτε την πόλη από ψηλά, όλο αυτό το πλήθος αυτοκινήτων, το μόνιμο κατοίκων, των ταξί, των περαστικών, των τουρίστων, να φύγουν και να παρκάρουν πού. Mm-hmm. Πού να παρκάρουν. Εγώ σας λέω πού να παρκάρουν. Ο κύριος Αργυρόπουλος πάντως είχε φέρει ως ενδεικτικές τοποθεσίες, δεν είπε ότι αυτές είναι οι οριστικές αποφάσεις για τα ταξί έξω από τη λέσχη των αξιωματικών και έξω από τον Άγιο Νίκονα. Εγώ δεν σας μιλάω προσωπικά για το ταξί, κύριε, mm-hmm. κύριε Βασιλάκο. Εγώ σας λέω ότι. Συνολικά για τα αυτοκίνητα. Την Παλαιολόγου και τη Λυκούργου. Mm-hmm. Φανταστείτε λοιπόν, εγώ θα σας πω στα ξενοδοχεία εδώ τα δύο κεντρικά ξενοδοχεία να ανεβεί απάνω στον πεζόδρομο, όπως είπε ο κύριος Αργυρόπουλος, θα έχουν πρόσβαση στα λεωφορεία. Mm-hmm. Και να ανεβεί ένα λεωφορείο μέσα στον πεζόδρομο, να κατεβάσει τους ξένους, να γυρίζει ένα λεωφορείο μέσα στον πεζόδρομο για να φύγει. Ελάτε εδώ λοιπόν, ας έρθουν και άνθρωποι του Δήμου που δεν λέω ότι το κάνουν για κακό, άποψή τους είναι, όπως και εμείς έχουμε την άποψή μας. Mm-hmm. Και να έρθουν και να δούνε. Αυτοί που κατεβαίνουν από τα λεωφορεία, οι ξένοι, οι Έλληνες τουρίστες, οι ηλικιωμένοι, που κοιτάνε να βρουν την πλατεία της Σπάρτης, που περπατάνε 10 μέτρα. Mm-hmm. Ας ελευθερώσουν τη Λυκούργου να μπουν τα λεωφορεία, όλη τη Λυκούργου στο μέρος της πλατείας. Ας κάνουν πάρκινγκ μπροστά στα φαρμακεία, να μπορεί να σταθμεύει κάποιος να μπει μέσα, ή στις ψησταριές ακόμα. Δεν είναι το θέμα του ταξί, ούτε πεζοδρόμηση. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι κλείνουν την πόλη. Και η πόλη μόλις κλείσει έχει τελειώσει, κύριε Βασιλάκο. Mm-hmm. Ελάτε το απόγευμα, μετά τις 5 το απόγευμα. Οι καταστηματάρχες εδώ θα πεθάνουν, μαζί και εμείς. Mm-hmm. Είναι ένα νεκροταφείο η πόλη. Δεν υπάρχει κόσμος. Ποιος τουρίστας, θα φύγει ο τουρίστας τι, να πει ότι μπήκα από την Αρχιδά μου και περπάτησα να πάω στην πλατεία της Σπάρτης. Mm-hmm. Εσείς έχετε προσκληθεί σε διάλογο από τη Δημοτική Αρχή, έχετε κάνει κάποια κουβέντα. Εγώ σας μιλάω σαν ραδιοταξί, είναι ο σύλλογος που έχει αναλάβει αυτό το θέμα. Εγώ mm-hmm. σας μιλάω εκ μέρους του ραδιοταξί της Σπάρτης. Δεν έχει υπάρξει κάποια συνάντηση πάντως. Δεν έχετε συζητήσει όχι, κάτι. Θα είμαστε αύριο στη συνέλευση το βράδυ, να πούμε και εμείς τις απόψεις μας και θα εκφέρουμε και τις απόψεις μας εγγράφως. Mm-hmm. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Έχετε προσέξει στις πιάτες του ταξί που υπάρχουν ορισμένα σκέπαστρα mm-hmm. για να κάθονται ορισμένοι ηλικιωμένοι. Εγώ να ρωτήσω ανοιχτά, γιατί δεν υπάρχει σκέπαστρο τόσα χρόνια στο σταθμό μπροστά στην καφετέρια του Γρηγόρη εδώ στο Σπάρτη. Γιατί δεν υπάρχει σκέπαστρο εκεί. Ποιος και γιατί δεν άφησε να μπει αυτό το σκέπαστρο. Mm-hmm. Αυτό γιατί το αναφέρετε, τι συμβαίνει με αυτό. Δεν ξέρω. Ας μας δώσουν μια απάντηση. Γιατί εκεί δεν μπήκε ποτέ σκέπαστρο. Εμπόδιζε τα μαγαζιά, γιατί και εδώ εμπόδιζε το φωτογραφείο του κυρίου Τόμπρου, του κυρίου Σπαθανά, αλλά μπήκε. Ή στο έμπαστο πιστό μπήκε, ή στα δικαστήρια μπήκε. Εκεί γιατί δεν μπήκε. Ας κοιτάξουμε λοιπόν να λύσουμε τα προβλήματα της πόλης, ας κοιτάξουμε να φτιάξουμε το δρόμο. Σας το λέω γιατί κυκλοφορούμε στον δρόμο, εσείς πάτε κάθε μέρα στο στούντιο. Mm-hmm. Το δρόμο που περνάει μπροστά από εσάς, που εμείς αλλάζουμε αυτοκίνητα για να πάμε εκεί. Σας το λέω μεταφορικά. Καλά, μην ψάχνετε. Δεν το έχουμε συζητήσει ένα εκατομμύριο φορές. Δεν υπάρχει ο δρόμος αυτός. Διάφορα πράγματα
να γίνουν βελτιώσεις στην πόλη. Και εμείς μαζί είμαστε. Mm-hmm. Να γίνουν βελτιώσεις. Χρειάζεται βελτιώσεις στην πόλη. Αλλά όχι αυτά. Εδώ έχουμε φτάσει να έχουμε μία οδό στην πόλη, η οποία έχει 5 διαφορετικές κατευθύνσεις. Σας μιλάω για την Κορσολόγου. Mm-hmm. Λοιπόν, ας δώσουμε λύσεις και να γίνουν. Σας είπα, παρεμβάσεις. Χρειάζεται η πόλη παρεμβάσεις. Αλλά όχι πεζοδρομίζεις στο μέγεθος και όπως τα λένε. Mm-hmm. Είναι έγκλημα αυτό που θα γίνει στην πόλη. Και θα το δείτε. Εγώ εύχομαι να μην γίνει. Αλλά αν γίνει, κρατήστε τις συνομιλίες αυτές και θα δείτε ότι όλοι που συμφωνούμε ότι θα γίνει κακό στην πόλη και όχι καλό.